Τραγωδίες χωρίς τέλος καταγράφονται στην άσφαλτο της Κρήτης, αφού το σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά ήταν μόνο ένα από τα πολλά που πάγωσαν τους κρητικούς. Η άσχημη κατάσταση του οδικού δικτύου σε συνδυασμό με την κακή οδική συμπεριφορά συχνά έχουν ολέθρια αποτελέσματα, ενώ σημαντικό ρόλο έχει η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οχήματα, ένας παράγοντας που συνεκτιμάται και στην περίπτωση του θανατηφόρου τροχαίου στα Χανιά. Το τροχαίο έγινε σε ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου δεν έχουμε σαφείς εικόνες για το τι συνέβη και πώς έγινε το ατύχημα. Δυστυχώς, σημαντικό παράγοντα από ό,τι φαίνεται έπαιξε η παλαιότητα του ενός αυτοκινήτου, όπου ήταν παλιότερης τεχνολογίας και δεν ήταν τόσο καλό στο θέμα της παθητικής ασφάλειας, δηλαδή από το σημείο που έγινε το συμβάν και μετά για να προστατεύσει τους επιβάτες. Πριν καν φτάσουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι νεκροί στην άσφαλτο του νησιού αυξάνονται καθημερινά. Σύμφωνα με το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων ΕΣΥ Πρώτα, από τις αρχές του 2022 μέχρι τις 3 Ιουλίου τα θύματα είναι ήδη 27, όσα δηλαδή καταγράφηκαν το ίδιο διάστημα πέρυσι, αλλά μέχρι το τέλος Ιουλίου. Οπότε δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος μέχρι το τέλος του μήνα να καταγραφούν κι άλλα θύματα. Πολλοί φοβούνται ότι αν συνεχιστούν οι φωνικές συγκρούσεις και άνθρωποι χάνονται στο οδικό δίκτυο του νησιού, ίσως ξεπεράσουμε τα θλιβερά στοιχεία της περσινής χρονιάς. Συγκεκριμένα πέρυσι 49 ήταν τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων, ενώ τη φετινή χρονιά έφτασαν ήδη τα 27. Και τα στοιχεία είναι δυσίωνα, καθώς όπως έχει αποδειχθεί οι καλοκαιρινοί μήνες στην Κρήτη είναι επικίνδυνοι, καθώς και οι ξένοι επισκέπτες έχουν εμπλακεί πολλές φορές σε τροχαία δυστυχήματα. Στραπίνουνε κιόλας και μετά μπαίνουν στους δρόμους και πιο παροχάρος. Καταλάβατε. Τώρα τι να πω. Είναι οι νέοι έτσι κάνουν όλοι. Όπως έχουμε κάνει συνέχεια παράπονα, Ηράκλειο, Χανιά, γίνει τόσο ατυχήματα από τους δρόμους. Ήδη οι δρόμοι είναι συνέχεια. Ούτε μεγαλώνονται ούτε φτιάχνονται. Αυτό γίνεται συνέχεια και τρέχουν τόσο πολύ, από δεν μπορείς να σου κάνει η αστυνομία. Τι να πιάσει η αστυνομία. Οι πιο φωνικοί μήνες για το 2022 αποδείχθηκαν ο Μάρτιος και ο Ιούνιος για την Κρήτη, αφού τον Ιανουάριο είχαμε 4 θύματα, το Φεβρουάριο 1, το Μάρτιο 7, τον Απρίλιο 5, το Μάιο 3, τον Ιούνιο 5 και τον Ιούλιο ήδη 2, αν και βρισκόμαστε μόνο στις πρώτες μέρες του μήνα. Δεν είναι δρόμο, είναι θέμα μυαλού. Ειδικά οι νέοι δεν παλεύονται με το τρέξιμο που κάνουν. Δεν έχουν στο μυαλό τους τον κίνδυνο. Δυστυχώς, όπως το βλέπουμε, μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά τα 60 άτομα στην Κρήτη θα τα περάσουμε φέτος σε θανάτους. Όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φοράμε τη ζώνη μας και το προστατευτικό κράνος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρους μας. Τοπικές αρχές και σύλλογοι οδικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι η Κρήτη παραμένει μία από τις περιφέρειες που βρίσκεται στο κόκκινο, με δεκάδες νεκρούς από τροχαία και οικογένειες να βυθίζονται στο πένθος, ενώ θα πρέπει να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις, αλλά και οι οδηγοί να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, ώστε να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους.